Αγαπητοί μου φίλοι, συνεχίζουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής «Πάνω απ' όλα η υγεία μου». Στο πρώτο μέρος μιλήσαμε για τις αρθροσκοπήσεις του ισχυού. Είπαμε τα πάντα σε σχέση με αυτό, ποιες είναι πιο σωστές τεχνικές, πώς μπορεί να γίνει μια αρθροσκόπηση, ποια είναι η αποκατάσταση μετά από την αρθροσκόπηση του ισχυού. Πολύ σημαντικό θέμα, ποιες ηλικίες αφορά. Τώρα θα συνεχίσουμε πάλι με ορθοπαιδική χειρουργική, εννοείται, και θα πούμε για την ολική αρθροπλαστική του ισχύου, ένα πάρα πολύ σημαντικό επίσης θέμα και αρκετά συχνό. Κοντά μας έχουμε ένα πάρα πολύ έμπειρο γιατρό, επιστήμονα, ορθοπαιδικό, ο οποίος έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στο θέμα αυτό των ολικών αρθροπλαστικών ισχύου. Και παράλληλα πρέπει να πούμε και ένα πολύ σημαντικό τίτλο που έχει, ότι είναι αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ισχύου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αθλητικών Κακώσεων και Αρθροσκοπικής Χειρουργικής, ορθοπαιδικός χειρουργός, ο κύριος Παπαβασιλείου Αθανάσιος είναι μαζί μας λοιπόν, τον οποίο ευχαριστούμε. Κύριε Παπαβασιλείου, έχετε μεγάλη εμπειρία και στις αρθροσκοπήσεις και στις αρθροπλαστικές. Πρέπει να πούμε επίσης ότι ως ιδιώτης συνεργάζεστε και με πολύ μεγάλα νοσοκομεία, όπως είναι και το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης και το Υγεία στην Αθήνα και άλλες σημαντικές κλινικές και άλλες κλινικές βέβαια. Τώρα, κύριε Παπαβασιλείου, να πάμε λίγο στην ολική αρθροπλαστική του ισχύου. Να μιλήσουμε γι' αυτό. Λοιπόν, και πρώτα-πρώτα να πούμε τι ονομάζουμε όταν λέμε ολική αρθροπλαστική του ισχύου, που όπως εσείς αναφέρετε και πιο μπροστά, το ισχύο είναι μία πολύπλοκη άρθρωση, δύσκολη. Άρα λοιπόν έχει και κάποιες ιδιαιτερότητες και χρειάζεται εμπειρία. Η ολική αρθροπλαστική, γενικά η ολική αντικατάσταση, είναι όταν πλέον η άρθρωση έχει φθαρεί σε ένα τέτοιο σημείο, όπου δεν μπορούμε να τη διαχειριστούμε με άλλους τρόπους. Είτε αυτή είναι συντηρητική, δηλαδή αλλαγή τρόπου ζωής, φαρμακευτική αγωγή, ενέσεις, αρθροσκοπήσεις ακόμα. Και αρχίζει πλέον και επηρεάζει την καθημερινότητα και τη ζωή του ασθενούς. Τα παλιά βιβλία δίνανε στην αρθρίτιδα τρία στάδια. Το πρώτο, το οποίο κάποιος περπατάει κάποια χιλιόμετρα και αρχίζει να έχει ενοχλήσεις. Το δεύτερο, που υπάρχει πρωινή δυσκαμψία. Και το τρίτο, που εξαναγκάζει πρακτικά τον ασθενή να επισκεφτεί τον γιατρό, όταν πλέον έχει ενοχλήσει και το βράδυ και δεν μπορεί να βρει έτσι, τη σωστή θέση στον ύπνο. Σωστά. Ναι. Η ολική αρθροπλαστική του ισχύου είναι ένα παλιό χειρουργείο. Δεν είναι σαν την αρθροσκόπηση του ισχύου που έχει μία δεκαετία περίπου σαν τεχνική. Mm-hmm. Πρώτες ολικές αρθροπλαστικές γίνανε πριν 70 πλάς χρόνια. Αλήθεια, πράγμα το οποίο σημαίνει έτσι, ότι έχει μία ιστορία που μάλιστα έχει θεωρηθεί, διότι αλλάζει σε τέτοιο βαθμό τη ζωή του ασθενούς, ότι είναι το χειρουργείο του αιώνα, όχι το ορθοπαιδικό χειρουργείο του αιώνα, το χειρουργείο του αιώνα γενικά, διότι τα ποσοστά επιτυχίας τα οποία έχει είναι τεράστια. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, μπορεί να πλησιάσουν το 97-98% των περιστατικών. Ενθαρρυντικό είναι αυτό που λέτε και για τους ασθενείς, αυτό, οι οποίοι δεν τολμάνε να αποφασίσουν ένα χειρουργείο, το φοβούνται. Κοιτάξτε, είναι όπως, ακόμα και αν έχουν πόνους και προβλήματα. Συμφωνώ. Εγώ θα σας πω το εξής. Είναι ένα χειρουργείο, το οποίο είναι ψυχρό χειρουργείο. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι όταν κάποιος είναι να υποβληθεί σε ολική αρθροπλαστική, πρέπει να είναι στα καλύτερά του. Εγώ το λέω, πρέπει να έχει περάσει κταίο. Δηλαδή να τον έχουν δει καρδιολόγοι, δηλαδή να έχει έρθει στα καλύτερά του, με την έννοια ότι αυτό μας επιτρέπει να μιλάμε και για όλες τις ηλικίες. Από νέες που θα πούμε ποια είναι η διαφορά, μέχρι και αρκετά μεγάλες ηλικίες που δεν θα το αποτολμούσαν λέγοντας ότι εγώ είμαι πολύ μεγάλος ή πολύ μεγάλη γι' αυτό. Δεν είναι θέμα ηλικιακό, είναι θέμα ποιότητας ζωής. Δηλαδή είναι ένα χειρουργείο το οποίο ακριβώς έχει να κάνει με αυτό. Και το γεγονός ότι είναι σε εισαγωγικά παλιό χειρουργείο σημαίνει ότι είναι απόλυτα ελεγχόμενο σαν χειρουργείο και αναπαραγώγιμο. Μάλιστα. Άρα μας επιτρέπει να ξέρουμε το τι πρέπει να κάνουμε αναπερίσταση, αναπεριστατικό, αναηλικία, αναφύλο ακόμα. Μάλιστα, πολύ ωραία. Μπορούμε να δούμε και μια ακτινογραφία στην περίπτωση αυτή, ανάμεσα στα δύο. Αυτή είναι λίγο μια πιο ιδιαίτερη ακτινογραφία. Είναι μάλλον μια ακτινογραφία από το ίδιο περιστατικό. Έγιναν και τα δύο ισχύα ταυτόχρονα. Είναι ένα ιδιαίτερο περιστατικό σε ένα πολύ νέο άτομο. Ναι. Και αυτό τη δείχνω, γιατί άμα δείτε, φαίνεται τα κλειψάκια, έγινε ένα το ένα ισχύο και μετά το άλλο την ίδια στιγμή. Στο ίδιο χειρουργείο. Ναι, οπότε. Και είναι ένα άτομο μόλις 25 χρονών, δηλαδή η ολική αρθροπλαστική, για ιδιαίτερους λόγους, έτσι, μπορεί να δεν είναι σύνηθες, ναι, αλλά θέλω να το δείξω με την έννοια ότι η ολική αρθροπλαστική, ναι, συνήθως είναι συνυφασμένη στο μυαλό μας με μεγαλύτερες ηλικίες, αλλά δεν είναι απαραίτητο.
Γιατί, διότι τα υλικά τα οποία έχουμε πλέον στη διάθεσή μας και οι τεχνικές που έχουμε μας επιτρέπουν να το σχεδιάζουμε και σε μικρότερες ηλικίες. Ναι. Εντυπωσιακή πάντως αυτή η ακτινογραφία που επιλέξατε. Ναι. Λοιπόν, είπατε ότι αφορά όλες τις ηλικίες. Τώρα, σε ποιους, άρα απευθύνεται και σε νέους. Ναι, όχι τόσο σε νέους ή δυνατόν, αλλά σε μεγαλύτερους. Σε νέους μπορεί να είναι για διάφορους, για διάφορα έτοιμα τα οποία είχατε αναφέρει λίγο και πριν, όπως μετά από τραύμα, που συζητούσαμε στο ενδιάμεσο. Ναι. Μετά από τροχαίο, για παράδειγμα, μετά από κάταγμα, μετά από νέκρωση, σε ρευματολογικά νοσήματα, όπου καταστρέφουν την άρθρωση έτσι, σε νέες ηλικίες και ούτω καθεξής. Και τα λεγόμενα αυτά εκφυλιστικά κατάγματα, όπως λέγονται, που Ακριβώς. μπορεί να γίνουν πάρα πολλές περιπτώσεις. Τα οστεοπορωτικά κατάγματα γίνεται συνήθως ναι. ή μία αρθροπλαστική, που είναι, ας πούμε, μία παραλλαγή. Είναι λιγότερο αιματηρή και πιο γρήγορη. Ναι. Λέγοντας αυτό όμως, επειδή τέτοιου κατάγματα θα δούμε και σε νέα πλέον άτομα, τότε υπάρχει η σκέψη να του δώσουμε από πλευρά σε εισαγωγικά υλικού κάτι καλύτερο, γιατί και το προσδόκιμο είναι μεγαλύτερο. Φυσικά, έτσι. Ηλικιακά. Ας πούμε, όταν μία κυρία μεγάλης ηλικίας μετά πάει να τεινάξει ένα πατάκι, ένα χαλάκι τέλος πάντων, τεινάζει το χαλάκι στη βεράντα της, έτσι απλά τα λέω εγώ, ή γλιστράει μέσα στο δάπεδο το γυαλιστερό του σπιτιού της και πέφτει και σπάει το, έχει πρόβλημα με το ισχύο της. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να γίνει φυσικά ολική αρθροπλαστική, έτσι δεν είναι. Είναι ανάλογο πάλι με την ηλικία, το είδος του κατάγματος. 70 ετών σας λέω εγώ, παράδειγμα, βάζω και ένα τέτοιο θέμα. Στα 70 θα έκανε κάποιος ολική αρθροπλαστική. Στα 90 θα έκανε ήμια αρθροπλαστική πιθανόν. Οπότε εκείνη η διαφορά είναι, δεν είναι τόσο συντεχνική στην προσπέλαση κτλ. Είναι περισσότερο στο υλικό το οποίο χρησιμοποιείται. Γιατί η αλήθεια είναι ότι πλέον υπάρχουν μια σειρά από διαφορετικά υλικά και η οικονομία της γιατρικής μας επιτρέπει να μιλάμε για διαφορετικά υλικά ανάλογα με την ηλικία. Άλλο υλικό, για παράδειγμα, θα μπει ως ένα βαθμό σε άτομα νέας ηλικίας και λίγο διαφορετικό, όχι υποδιέστερο, αλλά λίγο διαφορετικό από πλευρά σχεδίασης σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Γιατί ο τρόπος με τον οποίο χαλάει, γιατί ξέρετε, σε νεαρότερες ηλικίες, ένας από τους φόβους είναι ότι αν το κάνω θα χαλάσει. Ναι. Όπως οτιδήποτε ψεύτικο στο ανθρώπινο σώμα. Ναι. Πλέον τα υλικά τα οποία υπάρχουν από πλευράς τριβολογίας, που λέμε, δηλαδή τριβής μεταξύ κοτήλης και κεφαλής, είναι τέτοια τα οποία μας επιτρέπουν να σχεδιάζουμε και ακριβώς και σε πολύ μικρότερες ηλικίες σε σχέση με το παρελθόν. Πάρα πολύ ωραία. Πήρα την απάντηση που ήθελα. Απλά θέλω να μείνουμε και σε αυτό, με βάση την ακτινογραφία που είδαμε. Αν μπορεί να γίνει τελικά και είναι επιτυχημένο, βέβαια μας το δείξατε και εσύ, ισχύει, και στα δύο ισχύα, να μείνουμε λίγο εδώ. Πόσο δύσκολο είναι και για τον ασθενή, φυσικά. Η πιθανότητα, αν κάποιος κάνει ολική αρθροπλαστική στο ένα ισχύο, να χρειαστεί και στο άλλο, όντως είναι σχεδόν 50%. Ναι. Άρα είναι πολύ ψηλό. Ναι. Το αν μπορεί να γίνει και στα δύο δεν είναι τόσο τεχνικό το θέμα, όσο βιολογικό. Άρα είναι μία απόφαση την οποία παίρνει κάποιος με τον ασθενή και μαζί πάντα με τον αναισθησιολόγο, διότι είναι τέτοια χειρουργία που χρειάζεται ολόκληρη ομάδα. Ο αναισθησιολόγος είναι πολύ σημαντικό κομμάτι αυτής της ομάδας. Διότι, ξέρετε, εμείς οι χειρουργοί μιλάμε για το πόσο βελτιώθηκαν τα υλικά, πόσο βελτιωθήκαμε εμείς. Ξεχνάμε όμως ότι η διαχείριση πόνου μετεγχειρητικά και της παθολογίας κάποιων είναι πιο πολύ από τον αναισθησιολόγο μας. Άρα το να έχει κάποιος ένα καλό αναισθησιολόγο στην ομάδα είναι, νομίζω, κάντε πολύ απαραίτητο. Καλά και το αναφέρετε, γιατί συνήθως την πάρα πολύ σημαντική αυτή ειδικότητα του αναισθησιολόγου την προσπερνάμε κάποιες φορές και έχετε απόλυτο δίκιο σε σχέση με αυτό, κύριε Βασιλείου. Τώρα, να πούμε, ποια είναι κατά τη γνώμη σας η σωστή προσπέλαση? Η αλήθεια είναι ότι, και είναι πολύ σημαντικό ερώτημα, γιατί σίγουρα το έχετε ακούσει και από άλλους συναδέλφους, όλοι μιλάνε για την καινούργια τεχνική, για την πιο καινούργια τεχνική, για την αλλιώτικη τεχνική και πάει λέγοντας. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι το λάθος ερώτημα. Διότι η βιβλιογραφία έχει αποδείξει και τα Joint Registry. Και τι είναι τα Joint Registry? Είπαμε πριν ότι η ολική αρθροπλαστική είναι ένα παλιό χειρουργείο. Δηλαδή έχει μια ιστορία 70 ετών. Και δεν είναι μόνο ότι έχει μια ιστορία 70 ετών, είναι ότι σε ευνομούμενες χώρες, Σουηδία, Μεγάλη Βρετανία, Ισπανία ακόμα, Γερμανία, Αυστραλία, έχουν τα λεγόμενα Joint Registry, δηλαδή τεράστιες βάσεις δεδομένων ότι οποιαδήποτε ολική αρθροπλαστική για οποιοδήποτε λόγο μπει σε έναν ασθενή, καταγράφεται. Άρα τι ξέρουμε? Ξέρουμε το ποια, ελέγχουμε με αυτόν τον τρόπο τις εταιρείες, το υλικό. Ελέγχουμε το τι υλικό, το τι ολική αρθροπλαστική συμπεριφέρεται καλύτερα ανάλογα με το φύλλο, με την ηλικία και πάει λέγοντας. Με άλλα λόγια, αυτό μας επιτρέπει να έχουμε ένα πολύ αναπαραγώγιμο χειρουργείο.
Να μην έχουμε εκπλήξεις, που είναι σημαντικό. Ναι. Να είμαστε βαρετοί. Ναι. Και είναι καλό να είναι κάποιος βαρετός στην αίθουσα του χειρουργείου, να το ξέρετε. Οπότε, είμαι σίγουρη. Τα joy readers δεν έχουν αποδείξει, δηλαδή, ότι η προσπέλαση κάνει κάποια διαφορά. Η αλήθεια είναι ότι οι πιο καινούριες προσπελάσεις, είτε η μηνιοπίσια είτε η πρόσια, δεν πειράζουν τις απαγωγούς. Που η απαγωγή είναι η πιο σημαντική σε ό,τι αφορά την άρθρωση του ισχύου. Άρα, το ερώτημα δεν είναι ποια προσπέλαση θέλω, είναι ανάλογα με τον ασθενή, τα σωματομετρικά του, ηλικία και πάει λέγοντας, είναι να μην πειραχτούν οι απαγωγοί. Διότι εγώ θεωρώ ότι εκεί είναι το κλειδί στην ολική αρθροπλαστική και να μπορέσει αυτή να πάρει μπρος. Γιατί στο κάτω-κάτω. Ακριβώς βρίσκονται. Η γλουτιέ, να το πω έτσι απλά. Γλουτιέ, άρα, ή να είναι πρόσια ή να είναι οπίσια. Δηλαδή, να μην πειραχθούν όπως τα παλιότερα χρόνια που αποσπούσαμε τους απαγωγούς και μετά τους ξαναράβαμε. Μάλιστα. Δεν έχει νόημα αυτό. Τέτοιο, ναι. Γιατί αυτό δημιουργεί μετά χολότητα. Άρα, κάποιος παίρνει μπρος λίγο καλύτερα, να το πω έτσι αυτά. Γιατί μην ξεχνάτε ότι η ολική αρθροπλαστική δεν κινείται από μόνη της. Εμείς συγκινούμε με τις διάφορες μυϊκές ομάδες. Φυσικά. Το μη ισχύου τι σημαίνει. Το μη είναι η προσπέλαση. Είναι α, εκεί είναι που θα δει κάποιος. Πράγμα, το μη είναι εκεί που κόβουμε το δέρμα. Mm-hmm. Η προσπέλαση είναι μέχρι να φτάσουμε στην άρθρωση. Άρα πρακτικά είναι περίπου το ίδιο πράγμα. Ωραία. Τώρα, κύριε Παπαβασιλείου, πόσο χρόνο κρατάνε συνήθως αυτά τα χειρουργεία και σιγά σιγά να πάμε στην αποκατάσταση. Είναι πλέον χειρουργία. Εγώ θυμάμαι όταν είχα βγει ειδικός γιατρός πριν περίπου 12 χρόνια, ναι. Έτσι, ότι οι ασθενείς μέναν μέσα στο νοσοκομείο για 14-15 μέρες. Πλέον είναι 1-2 μέρες το πολύ. Ναι, υπερβολικά. Ναι, ναι, ναι. Όπως είπαμε πριν, τα υλικά βελτιώθηκαν, εμείς βελτιωθήκαμε, οι αναισθησιολόγοι βελτιώθηκαν. Mm. Τώρα πλέον, αν για παράδειγμα κάποιος έκανε ολική αρθροπλαστική το πρωί, που είναι περίπου 1,5-2 ώρες συνολικός χρόνος, και όταν λέμε συνολικός χρόνος, ενώ από τη στιγμή που θα κοιμηθεί μέχρι που θα ξυπνήσει. Μάλιστα. Θα σηκωνόταν το απόγευμα να περπατήσει και σε 1-2 μέρες θα πήγαινε σπίτι. Mm-hmm. Εγώ το θέτω λίγο διαφορετικά. Δεν το βάζω ημερολογιακά. Λέω το τι θα πρέπει να καταφέρει κάποιος για να πάει σπίτι. Ένα, προφανώς δεν είναι καλά. Δύο, να μην πονάει ή καλύτερα ο πόνος του να ελέγχεται με απλά παυσίμωνα που θα παίρνει από το σπίτι. Τρία, το τραύμα να είναι καθαρό. Το τραύμα είναι ιερό, άρα θέλει προσοχή. Και τέσσερα, είναι να μπορεί να κινείται μόνος ή μόνη ανεξάρτητα. Ναι. Άρα να μην χρειάζεται αυτό βοήθεια. Πολύ σημαντικό. Αυτά συνήθως κάποιος θα καταφέρνει πρώτη-δεύτερη μέρα. Άρα συνήθως τόσο είναι νοσηλεία πλέον. Και τώρα να μιλήσαμε και για τις αρθροσκοπήσεις στο προηγούμενο μέρος σε σχέση με την αποκατάσταση. Να πούμε τώρα τι σημαίνει όταν κάνουμε αυτή την ολική αρθροπλαστική του ισχύου μας, ποιος είναι ο χρόνος της αποκατάστασης και αν παίζει ρόλο πάλι, κύριε Παπαβασιλείου, με τις ηλικίες. Και αυτό παίζει, όπως επίσης κάτι το οποίο είναι λίγο διαφορετικό με τις αρθροσκοπήσεις είναι και με τη χρονιότητα του προβλήματος. Δηλαδή, εάν μία άρθρωση πάσει για πολλά χρόνια, αυτό σημαίνει ότι και η αποκατάστασή της ήταν λίγο πιο μακρά. Mm-hmm. Δηλαδή, αν εγώ έχω συγκάμψεις, αυτό σημαίνει ότι έχει αλλάξει στάση λεκάνη, έχει επηρεάσει ως φυγική μοίρα, το γόνατο. Mm-hmm. Οπότε, αυτό το οποίο λέω στους ασθενείς είναι ότι οι πατηρίτσες που χρησιμοποιούμε μετά την ολική αρθροπλαστική του ισχύου δεν είναι όπως την αρθροσκόπηση για προστασία. Είναι πιο πολύ σαν τις βοηθητικές ρόδες στο ποδήλατο, ώστε να επιτρέψουν τις προσαρμογές του χειρουργείου του ισχύου στο υπόλοιπο σώμα. Μάλιστα. Άρα, πρακτικά, αν κάποιος κάνει ολική αρθροπλαστική, το πατήσει, να το πούμε έτσι απλά αμέσως, δεν θα κάνει ζημιά. Θα πρέπει όμως να δώσει τον ανάλογο χρόνο, ώστε να μπορέσει η λεκάνη, η μέση και όλα τα υπόλοιπα να έρθει στη σωστή ισορροπία. Σωστά. Σωστά. Αυτό συνήθως παίρνει 1 μήνα με 6 εβδομάδες στο περίπου. Βιβλιογραφικά, κάποιος θα πρέπει να έχει συνέλθει από αυτό το χειρουργείο περίπου στο τρίμηνο, δηλαδή να έχει αρχίσει να το ξεχνάει. Ναι. Όχι ότι θα χρειάζεται παυσίμωνα πιο νωρίς, αλλά να έχει αρχίσει πλέον. Γιατί ο στόχος στην ολική αρθροπλαστική είναι αυτό που λέμε πλέον the forgotten hip, να ξεχάσει κάποιος ότι χειρουργήθηκε. Αυτό είναι περίπου στο τρίμηνο με τετράμινο. Και φαντάζομαι, κύριε Παπαβασιλείου, ότι οι μεγαλύτερες ηλικίες ίσως να χρειάζονται λίγο περισσότερο χρόνο. Ίσως. Δεν ξέρω, ρωτάω. Δεν είναι μόνο ηλικιακό, είναι χρονιότητα και το αγώγι κάνει τον αγωγάκι. Δηλαδή είναι και με τον άνθρωπο. Ναι. Έτσι, το πόσο. Έτσι, και γρήγορα θα κινητοποιηθεί. Ακριβώς. Αυτό και τις συνθήκες. Ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Και τις συνθήκες. Άρα να μην φοβούνται οπωσδήποτε, καταλαβαίνω, να κινητοποιηθούν σύντομα οι ασθενείς οι οποίοι κάνουν ολική αρθροπλαστική. Όπως επίσης δεν έχει και σχέση, γιατί παλιότερα είχαμε και τη δυνατότητα πιο εύκολα σε κέντρα αποκατάστασης κτλ. Τώρα υπάρχει και σε αυτό μία φοβία έτσι, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Ναι. Άρα η αλήθεια είναι ότι ίσως να χρειαζόταν σε κάποιους ασθενείς, αλλά οι περισσότεροι μπορούν να πάνε σπίτι με ασφάλεια, χωρίς να το φοβούνται. Ναι.
και καλύτερα θα είναι να πάνε σπίτι με ασφάλεια και εκεί πέρα να κάνουν οπωσδήποτε την. Γι' αυτό ξέρετε και προσπαθούμε να τους διώξουμε και νωρίς από το νοσοκομείο, γιατί τα νοσοκομεία εξ ορισμού είναι βρώμικα, γεμάτο ασθενείς, μικρόβια. Άρα, όσο πιο γρήγορα πάει κάποιο σπίτι, τόσο το καλύτερο. Φυσικά, φυσικά. Θέλω να ρωτήσω επίσης και ακόμα κάτι. Τι μπορεί να κάνει κάποιο μετά από μια ολική αρθροπλαστική στο πλαίσιο της γυμναστικής? Πολύ σωστά. Τι γίνεται τώρα, ξέρετε, αυτό είναι άλλο θέμα. Έχετε δει και εγώ, ξέρετε την ιδιαιτερότητα ακριβώς λόγω των αρθροσκοπήσεων, να κάνω ολικές αρθροπλαστικές σε νέα άτομα. Mm-hmm. Δηλαδή, μέσο όρο ηλικία των αρθροπλαστικών που κάνουν μπορεί να είναι και τα 55, που είναι πολύ νέο σε σχέση με το μέσο όρο. Η απάντηση που έχει δοθεί σε αυτό είναι βιβλιογραφικά πολύ έξυπνη. Δηλαδή, είχαν πάρει πριν κάποια χρόνια στο American Academy χειρουργούς που κάνουν τέτοια χειρουργία με μεγάλο όγκο και σου είχαν ρωτήσει τι αθλητική δραστηριότητα επιτρέπεται. Η απάντηση ήταν η εξής, πολύ έξυπνη και απλή. Ότι αν κάποιος κάνει σκι από 2 χρονών, άρα ξέρει και σέβεται το άθλημα, ξέρει πώς θα πέσει, μπορεί να ξανακάνει σκι. Ναι. Αν όμως πει ότι έκανα ολική αρθροπλαστική, θα πάω να μάθω σκι ή πατινάς, τότε όχι, καλύτερα να μην το κάνει. Ακριβώς. Άρα πρακτικά το μόνο που απαγορεύεται είναι τα αθλήματα επαφής, διότι έχεις τον απέναντι που δεν τον ελέγχεις και σωστά, πολύ ψηλού βαθμού αθλήματα, όπως για παράδειγμα τέννις. Και τέννις όχι μόνο το διπλό. Καταλύτε. Έχει μικρότερες ας πούμε εντάσεις. Μάλιστα. Όλα τα υπόλοιπα, αν τα γνωρίζεις από πριν, μπορείς να τα κάνεις. Ωραία. Και θέλω να... Δεν μπορώ να το ρωτήσω αυτό για τη ρομποτική. Δηλαδή να μου πείτε και ποια είναι η σχέση της ρομποτικής, γιατί τελευταία ειλικρινά γίνονται θέματα και στην εκπομπή έχουμε κάνει πάρα πολλά για την ρομποτική χειρουργική και ποιος είναι ο ρόλος της σε όλα αυτά τα ορθοπαιδικά θέματα. Ναι. Θέλω και τη δικιά σας γνώμη, κύριε Παπαβασιλείου. Ποια είναι η θέση της ρομποτικής? Η σίγουρα είναι το μέλλον. Έτσι. Ναι. Και στο γόνατο έχει μπει πλέον στην καθημερινή πράξη. Mm-hmm. Στο ισχύει, υπολείπεται. Δεν έχουμε φτάσει δηλαδή σε τέτοιο σημείο ακόμα. Που να γίνονται ρομποτικά στο ισχύο. Αυτό είναι το επόμενο βήμα. Δεν είναι μακριά και θα είναι νομίζω πολύ σύντομα και του χρόνου, αν βρεθούμε με το καλό, έτσι να μιλάμε για αυτό. Αλλά προς το παρόν δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Μάλιστα. Και το λέω αυτό και είναι σωστό ερώτημα, γιατί στο γόνατο τώρα βγήκα από ένα χειρουργείο ρομποτικής, για παράδειγμα. Ναι, το συζητούσαμε πριν. Είναι στο ισχύο, ακόμα δεν έχουμε τη δυνατότητα. Άρα παραμένουμε λίγο πιο παλιωμοδίτικα στις σωστές βασικές αρχές και στους αλληλικά. Ας κάνουμε λοιπόν την παλιά, ας πούμε, μέθοδο, παλιά ορθοπλαστική χειρουργική, έτσι όπως το είπατε, το παλιό χειρουργείο. Ναι. Και ας είμαστε εν αναμονή των μελλοντικών εξελίξεων σε σχέση με την ρομποτική χειρουργική στο ισχύο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Πραγματικά δώσατε ξεκάθαρες απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα. Σας ευχαριστώ θερμά. Έχετε μεγάλη εμπειρία, βέβαια. Λοιπόν, ευχαριστούμε και όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε. Είμαστε μαζί, ξέρετε, κάθε Κυριακή και Πέμπτη σε θέματα τα οποία βγαίνουν για πρώτη φορά, καινούργια θέματα. Και σε τις ημέρες Τρίτη και Σάββατο, επίσης σε επανάληψη τα θέματα αυτά, φυσικά στις 10. Όσοι μας παρακολουθείτε, γνωρίζετε. Γεια σας.